Εγώ ξέρω για μια κοπέλα ξαντιά παρουσιάστρια με καριέρα στην τηλεόραση που μπήκε σε λάθος αυτοκίνητο. Α, καλά, εντάξει, εμένα αυτό μου έχει συμβεί. Τι είναι, όχι μία φορά. Αρκετές. Δεν ξέρει τι είναι να κάθεσαι παρακαλυμμένο και να ανοίγει με νεγάκι μέσα. Πάμε. Πού γυρίζει αυτό. Όχι, υπάρχει και χειρότερο. Έχω μπει αρκετές φορές σε ξένα αυτοκίνητα, άνοιγα την πόρτα του συνοδικού και έμπαινα μέσα. Καθόλου. Μου θύμισε τα μάξιμα, βγαίναμε φόρα έξω από ένα μαγαζί που μπορεί να ήμουν μέσα καμιά ώρα. Και βγαίναμε φόρα, άνοιγα την πόρτα, έμπαινα μέσα. Σε άλλο έχω βάλει και ψώνια στο πορπαγκάζι. Έτσι. Τα έχει να φάει ο άνθρωπος. Αλλά θυμάμαι ένα που πραγματικά ο οδηγός του αυτοκινήτου προφανώς τα περίμενε τη γυναίκα του, μια φίλη του, ένα φίλο του, δεν ξέρω, έπαθε σοκ. Γιατί μπαίνω μέσα, ήταν καλοκαίρι, φορούσα. Ξέρω εγώ, καμιά. Κάτι που βγαίνει εύκολα στα παπούτσια. Ναι, και μπαίνω μέσα, ρε παιδί, και κάνω αυτό. Πω, κούραση! Και βάζω και τα πόδια ψηλά. Όχι! Και δεν ξέρω γιατί ξεκινάει. Και δεν τον έχω δει. Και ξαφνικά γυρνάω και λέω, γιατί δεν ξεκινά. Και είναι πολύ σύντομο το μάτι. Ποιο είσαι, συγγνώμη, ναι, έπαθα σοκ. Νομίζω ότι με πήρανε, ρε παιδί. Νομίζω ότι με παγάγανε. Ότι με έβαλε κάποιο ένα άλλο αυτοκίνητο. Έπαθα σοκ. Και άντε μετά αυτό θα το πει στου φίλου. Στο κέντρο τη κυφισιά. Αυτό το λέει και δεν το κέντρο τη κυφισιά. Στο κέντρο δεν γίνεται. Στου φίλου σκέφτεσαι τη γυναίκα που βλέπει τη μελεγάκι με σόρτσα έτσι μέσα. Δεν είναι κακή. Και γυρίζει και του λέει ποια είναι αυτή τάκη. Ξέρω ποια είναι. Τι έχει συμβεί με τη μελεγάκι τάκη. Και μαλώνουν 2,5 χρόνια από εκείνη τη μέρα. Και θυμάμαι, δεν ξεχάσω. Αυτό το κάνει η μάνα μου βέβαια πολλές φορές και τσαντίζομαι να το κάνει. Είναι το DNA. Το ίδιο εδώ μεταξύ, είναι το DNA μας, ναι. Και θυμάμαι, μου λέγε τότε ο Γιάννης ήταν στα μάξι με περίμενε, πιο μπροστά παρκαρισμένος. Και όταν ήρθα σε αυτόν, γελώντας και του λέω, καλά, γιατί δεν είπες τίποτα. Μου λέει, τι να πω, σε βλέπω το μέντσι. Έπρεπε να σε μάζευε, συγγνώμη, θα πάρω την κοπέλα, μην ανησυχείτε. Έχω μείνει, λέω, τι κάνει. Αλλά επειδή σε ξέρω, είπα, δεν μπορεί, θα γυρίσει, θα δει τον οδηγό, ότι δεν τον ξέρει. Και θα βγει. Αλλά ξέρεις, βγαίνω τύπου, πού είμαι, αλλά πού είμαι. Και πού είναι τα μάξι. Εγώ θέλω στη ζαλούρα να ξεκίναγε. Αυτό είναι το καλύτερο, ναι, ναι, τα πόδια αυτός πάνω. Πρέπει να έχει πάθει σοκ, γιατί ήμουν πολύ άνετη. Στη ζαλούρα να πήγαινε στην Πεντέλη χωρίς λόγο. Καλησπέρα, ήρθα στο σπίτι. Εγώ μπαίνω στα κίτρινα αυτοκίνητα. Άνθρωπος, θέλω να πάει σπίτι. Εγώ έχω μπει στα κίτρινα αυτοκίνητα δύο φορές που τα πέρασα για ταξί. Τα σταματάω, σταματάνε. Αυτά είναι που σταματάνε. Εγώ απλά βγάζω το χέρι. Κίτρινα αυτοκίνητα μπαίνω μέσα. Και του λέει, δεν έχω βρει λύση. Έχουμε από ένα χούι. Εγώ έχω μπει σε ταξί, αλλά η έκπληξη σε περιμένει αφού. Διότι μπαίνω μέσα και βλέπω παντού εικόνες και στο ραδιόφωνο. Ω, πέντε σε ευλογείτε. Βλέπω και ένα μακρύ φόρ. Που δεν ήταν και λέω, συγγνώμη, μου λέει, είμαι παπάς. Μάλιστα, λέω καλησπέρα. Την καλύτερη την καρδιά. Καλησπέρα, με ευλόγησε ο άνθρωπος και αυτά. Είπια και αγιασμό. Πήγα μια χαρά στο σπίτι μου πάρα πολύ ωραία. Τυχερή ήσουν, καλό. Κατάλαβε ο καθένα τα δικά του. Μπράβο μας. Κάντε ένα time out.